από τον Τσοντάκη και υπάρχει κενό από την πλευρά του εκεί τώρα, το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Κλωναρίδης. Η κεφαλιά, πάσα του Ρινάλντι και ο Χατζηγιοβάνης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με προβολή στο δεύτερο δοκάρι. Η σέντρο του Κλωναρίδη πάει για γκολ ο Ρινάλντι, βγαίνει κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ρινάλντι χειροκρότησε αμέσως βεβαίως την αντίδραση του συμπαίκτη του. Δεν είναι εύκολη μετάβαση. Μπουζούκης, πολύ ωραία πάσα στο Χατζηγιοβάνη. Πλασάρι, αυτή τη φορά είναι γκολ και είναι γκολ από τους δύο πιτσιρικάδες. Λες και πιάσε τόπο το φροντιστήριο. Ζήτησε να αναλάβει την εκτέλεση. Πανηγύρισε που το ανέλαβε και τώρα πανηγυρίζει που το βάζει το γκολ για το 3-1 στο 89. Κολοβέτσιος. Κουλιμπαλί. Σέντρα του, η κεφαλιά Ψαράκη και το 1-1. Στο 43, Τάσος Χατζηγιοβάνης. Χατζηγιοβάνης, 1-1. Δεύτερη φορά που το κάνει ο Δόνης. Παίρνει την απόφαση εδώ. Και ήταν επίσης κρίσιμο. Ξανά ο Χατζηγιοβάνης απέναντι στον Γιανακόπουλο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πιο χαμηλά, έπεσε σωστά αυτή τη φορά ο Γιανακόπουλος. Το 1-0 είναι γεγονός για τους πράσινους. Για τον Χατζηγιοβάνη που τρύπωσε στην περιοχή. Στο 43 ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. 1-0. Ωραία εκτέλεση στο 8. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνης είναι έτοιμος πέναντι από τον Μελίσσα. Αλαπανένκα στο... Χατζηγιοβάνης με 2 μέτρα φορά. Δεν καταφέρνει τελικά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ψηλά στο γήπεδο, κοντά στη μεσαία γραμμή τώρα. Ο Ίγκασον δεν πήγε στην μπάλα και ρίσκαρε. Ο Χατζηγιοβάνης κέρδισε και έχει διαθέσιμο τέτα-τέτ. Ο Παναθηναϊκός πάει το μάτς στο 2-0. Πολύ εύκολα για το 2-0 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά μες στην περιοχή. Μακέντα χαμηλά, 3-2. Ένα απίστευτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο, στο 42 ο Παναθηναϊκός είναι και ο Χατζηγιοβάνης λοιπόν εκτελεί κάτω τον Σβέρχουλστ, 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 27ο λεπτό. Σουάρεθ. Προλαβαίνει ο Μπακοτό και βάζει την κόντρα. Βιγιαφάνιες είδε την κίνηση του Χατζηγιοβάνη. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος αλλά κάνει λάθος. Ο Χατζηγιοβάνης 1-1. Από το λάθος του Παπαδόπουλου στο 28 ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία στο 53 να απαντήσει στον Αστέρα από τα 11 μέτρα με τον Χατζηγιοβάνη. Να είναι ο εκτελεστής του πέναλτι. 2-2. Η σοφάριση για τους πράσινους. Επομένει το σφύριγμα του Κωνσταντίνου Περάκη. Εκτελεί ο Χατζηγιοβάνης και η σοφάριση 1-1 με το δυνατό συρτό δεξί σουτ από πλευράς του επιθετικού του Παναθηναϊκού που δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίχτες του. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει τώρα στην κόντρα με την εξαιρετική μεταβίβαση για τον Χατζηγιοβάνη. Έχει βγει ο goalkeeper της Λοκομοτίβα, 2-1 ο Παναθηναϊκός από την παλιά του Χουανκάρ με τον Χατζηγιοβάνη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Βιτάλ με το εξωτερικό για τον Χατζηγιοβάνη, μια απίθανη επαφή από τον Χατζηγιοβάνη που μετά την assist που έβγαλε στον Ιωαννίδη στο 33 θα πετύχει και goal. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι μόνο η επαφή του Χατζηγιοβάνη.